vamos. ¡Qué celo! Yolanda Diamantí. ¡Hola! ¡Ey, Pixies! Bueno, si Yolanda quiere seguir, se escupe. La duro por nada, pues, Ana, ¿eh? Sí. Carlos, sorry. Carlos, dime, París, Colita. ¡El hombre, el vino! ¡Ella es Cristina! Y Cristina με την ωραιότερη κίνηση, δηλαδή που το έκρυβα αυτό το κορίτσι. Και χάρη σας στην επικοινωνία. Έχει έρθει με το σεμέντης, κατευθείαν από το σπίτι. Μία Ιταλίδα γιαγιά το έπλεκε χρόνια, κυρίες και κύριοι, αυτό που φοράει. Ελένη Καρποντίνη! Αγάπη! Πού είσαι! Ελένη! Μπράβο, Ελενίτσα! Το πας καλά! Την Μύκονο σε πάνω έκανες. Παναγιώτης Κορτογιώργος! Το αγόρι σύμβολο. Μια φορά ένα συμβολικό λευκό, διότι χρονιά θα αφιερωθεί στο γαμπρό που θα πάρει αυτό το κορίτσι. Το παντρεύουμε αυτό το κορίτσι, το τέλος της σεζόν. Έλα στα πόδια. Δεν θέλει, ποιος έμεινε. Ο Γιάννης Πουλόπουλος, κυρίες και κύριοι. Θα γνωρίσεις. Λέρα, έλα πάμε. Πάρτου, καλόγος. Χρύσα Οικονομοπούλου. Δώστα όλα, έτσι. Τα κούκλα είναι θεά. Είναι έγκυος. Είναι 2-3 μηνών έγκυος και η έγκυος είναι μούσκας εγκυμοσύνη. Στο τρίτο παιδί. Ναι. Θα δείξεις έτσι. Θα δείξει. Σοκαρίστηκες. Χάρηκα. Ναι, ναι. Θέλω, μάλιστα. Πριν πείστε για το θέμα σου, να σας ναι. πω κυρίες και κύριοι ότι σήμερα θα καταρρύψουμε. Τι ρεκόρ, πες μας όμως έτσι με την μπουκιά σου. Ναι, άστο παρακαλώ πολύ, γιατί είμαι, ναι, πρέπει να συγκεντρωθώ. Ήταν ότι τελειώναν οι διακοπές. Όχι, ρε παιδί, ναι. Που το τυβίζουν τα πουλάκια, που ανθίζουν τα λουλουδάκια. Σε ποια άλλη παραλία θα πάει με νεγάκι. Καλά, και αυτό. Αλλά το βασικότερο είναι. Πολύ, παιδί μου, και ιδιαίτερα του παπάνα, διότι πιάσαμε το σφιγμό του κόσμου σχετικά με το ποια είναι τα ειδήλια τα οποία θα κρατήσουν. Ποια είναι τα ειδήλια τα οποία θα μα ταλανίσουν και το χειμώνα. Να δούμε, κάνουμε μπάνιο. Και δεν θα σε πιάσει ο άντρας από το μαλλί να σε γυρίσει γύρω να σε στείλει γλυφάδα έτσι. Ποια γλυφάδα? Ναι, Πήλιο. Ήπειρο, άλλη θα λάβει. Όχι, δεν πω για την Eurovision, θα πω ρε παιδί μου για την γυμναστική που μας πιάνει το Μάιο η αγωνία ότι θα βγούμε στις παραλίες και πρέπει να είμαστε. Ένα λεπτό. Τα μπράτσα των γυναικών, ε. Των γυναικών τα μπράτσα. Των γυναικών, γιατί των αντρών δεν έχουν θέμα. Και των αντρών. Αν πούμε και τα ρίσκα. Συγγνώμη, παιδιά, με ενδιαφέρει το θέμα, μπορεί να μου πει η κοπηλιά. Εντάξει, είναι η τελευταία. Λέξη της μόδας. Ναι, πες το και έτσι. Η μεσοθεραπεία. Η μεσοθεραπεία. Ωραία. Το δείξω αμέσως τώρα, διότι αυτό το μαγιό, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα κανονικό μαγιό. Μου λέει ότι του κάνει όλα... το μαγιό, Μαρία. Ορίστε, είναι αυτό το μαγιό. Δελάκουα. Βάζω λοιπόν το μαγιό. Έλα, λοιπόν. Μπαίνω λοιπόν εγώ, παιδιά, μέσα στην παραλία, έτσι, με το μαγιό το οποίο φοράω. Έτσι. Μπαίνει με στη θάλασσα. Λοιπόν, παιδιά, είναι... Φοράς γιολάς, λιλαλό. Φοράς γιολό. Και σύλλαλό. Και σύλλαλό. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Τι γλώσσα είναι αυτή. Γαλλικά είναι. Σε προκαλεί. Δεν σου είπα ότι σ' αρέσει. Για σκάλα οροπού. Θα τραγουδήσω μετά. Εντάξει. Ορίστε. Πάρε και τον Νίνο για λίγο σου. Και η Δούκησα νομικού τι έχει γίνει. Χωρίς η Δούκησα νομικού με τον Νίνο. Τι σε πληρώνουμε τζάμπα, βρε Γιάννη. Αυτή την ενότητα δεν έχει. Χορεύει καλά. Για βάλτε τη Χριστίνα με μουσική. Τι λες ρε Χριστίνα που θέλει τη δική είσοδο. Καλώς είναι. Καλό στο Χριστινάκι, να σου πω Χριστίνα. Καλό στο Χριστινάκι. Ξανά μου. Λοιπόν, η Χριστίνα. Αυτό το φορά, τι είναι. Είναι μια δημιουργία αυτό. Όπως καταλαβαίνει. Βελονάκι. Να σου πω. Είναι μπλούζα ή είναι από το σπίτι σου. Είναι μια μπλούζα με βελόνα. Είναι με σεμέν. Με το βελονάκι, αφού σου είπα τη βελόνα μου, είπε όχι. Το βελονάκι. Εμεί κουλεργαλιό το κάνουμε και μα τσιμπάει, σου βγάζει. Τα πράγματα είναι εξαρτάται από ποια πλευρά τα βλέπει. Επιτέλου, φωτιά. Γιατί εδώ δεν κουνεί. Τίποτα, είναι γιατί δεν το δίνετε. Δεν γίνεται. Να το ανοίξω. Παιδιά, είναι τρομερή αποκλειστικότητα. Έτσι, μόνο στην εκπομπή.
Φωτογραφία, γιατί τον βάλετε ένα ακόμα χάι αυτόν, ότι εγώ είμαι βαριά. Πώς κλώνω τον Τζάκ. Με τρομάζουν εμένα, κλώνουν πάρα πολύ. Και εμένα, πολύ με σκιάζουν. Φοβάμαι. Έχω πάρα πολλές λεπτομέρειες και αυτές και θα τις δούμε τώρα ο πιο σεξι άντρας του πλανήτη. Κλόμ. Γκάγκη. Παπαράγκη. Συμποψυγείο. Και η Μαρία θα δεν θα έχει άντρα. Λοιπόν, κορίτσια. Πώς είναι αυτός. Αυτό είναι το λιλαλό μου. Αυτός. Ωραίο το λιλαλό σου, Μαρία. Ωραίο το λιλαλό, ρε Μαρία. Ωραίο το λιλαλό, Μαρία. Θέλετε να σας δείξω το λιλαλό. Το λιλαλό μου. Λοιπόν, θα πετύχει το παιχνίδι με το λιλαλό σου. Λοιπόν, για να κερδίσετε ένα λιλαλό σαν το δικό μου. Ναι. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να μας πείτε ποιος είναι. Και ένα θέμα. Ναι, όταν έδινε τη μάχη ακόμα. Από τα Χριστούγεννα έχει αρχίσει να ταλαιπωρείτε. Ναι. Μάλιστα. Και έχεις ετοιμάσει ένα βίντεο. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο, ναι. Για να το δούμε. Για ένα βρεκουλάκι. Βρισκόταν ανάμεσά μας και. Στο ζητείο το αυτοκίνητο και το παίζει συνέχεια. Δηλαδή τρέλα έχουμε του άνθρωπου. Αγαπάει στη Ευρώπη. Λοιπόν, θάνατοι στη ζωή του, διάφορε άλλε καταστροφέ. Ένα πολύ περίεργο. Όχι, είναι πολύ ωραία, αλλά όμω από κάθε τρόπο χωρώ να καταλαβαίνει και τον κόσμο. Και θέλω να σου πω ότι ο κόσμο δεν βλέπει την ώρα να χορεύει. Θέλει αν όμω το σωστό σπρόξιμο. Όλοι θέλουν και πραγματικά. Θέλω το σπρόξιμο και δεν θέλει το χορό. Συμβολικά μιλάω. Γιολάντα, φόρτσα, Γιολάντα. Να σα πω κάτι. Πρέπει να βγάλει. Την τροπή από έπρεπε να πείσουμε και την. Εντάξει, δεν δυσκολεύτηκαμε πολύ. Μια χαρά. Εκπομπή φόβου. Να μάρωσε το καμαράκι σου. Διαφορετική και αξίζει πάντα να το βλέπει. Άσε που μα είπε και το άλλο, ότι ο χορό μα. Εντορφίνε, μούτσο εντορφίνε. Ναι, αλλά σιροτονίνα, η εντορφίνε. Όλα τα πράγματα που σου κάνουν και χαμογελά. Δεν μα άρεσε να χορεύουμε. Εγώ θέλω ταγκό να μάθω να χορεύω. Βέβαια, γιατί έχει επιτάπητο. Δεν θα σε βάλω. Έχει πιει ένα λίτρο μπύρα. Σε 4,2 δευτερόλεπτα. Στο σπίτι. Θα δοκιμάσει τώρα αυτό να καταρρύψει το ρεκόρ. Και έχει και μπύρα, έχει πιει, αλλά δεν το έχει να παίξει. Έχει παίξει, παιδιά, που θα νικήσει και του δύο. Σε ένα δευτερόλεπτο θα την πιει η μπύρα, η παρουσιάστρια. Για να σε δω, ρε Πάρη. Λοιπόν, ποτέ δεν λέμε όχι σε ένα πάρη. Παιδιά. Τι έγινε, ρε Πάρη. Έχει κάτι. Σου ρίξαν κάτι. Τι έχει τρύπα. Κάτι είχε πέσει μέσα. Και δεν ήθελε να το πιει. Για δικαιολογία μέσα. Αυτό. Ναι, και βρήκα κάτι από μικρό ότι καταπίνω πολύ. Και πηγαίνει. Έχει Οκτώβερφεστ την Αγία Παρασκευή. Εγώ νομίζω ότι είχε Οκτώβερφεστ μόνο στο Βερολίνο. Ξέρεις τι, τώρα ρίξτε με τη δόλια τη μάνα. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε να πας καλά στο Οκτώβερφεστ. Στην ουσία του διαγωνισμού που θα κερδίσει αυτό το ωραίο το λιλαλό δείχτο, μαντάμ. Έλα στο. Και ο λιλούδι καλέ, το λιλαλό δείχνω. Αυτό εδώ, το λιλαλό, είναι ωραίο και το κέρδισε η Βάσο Αθανασοπούλου. Κέρδισε το λιλαλό διότι, κυρίες και κύριοι, βρήκε ποιος είναι ο ηθοποιός που παίζει το καφετζή στην ταινία μαζί με τον Δημήτρη Χρόν. Μια ζωή την έχουμε και κυρίες και κύριοι και είναι. Ξεκίνησε να παίζει το σινεμά, ίσως έπαιξε και θέατρο. Δεν του πήγανε καλά τα πράγματα και μετά έκανε τις ερωτικές ταινίες. Τις ωραίες. Και έγινε άξιος. Λοιπόν, θέλετε να δούμε τη σκηνή αυτή, θέλετε. Και προσέξτε καλά, είναι ο Κώστας Γκουρμούνης. Ναι, φαίνεται αλλιώς. Στο Star 5 παρατέταρτο. 5 παρατέταρτο. Γεια σας. Πάστε καλά. Σας.